Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σάββατο και πάλι είμαστε κοντά σας με ένα ιδιαίτερο θέμα σε μια περίοδο που όλοι πρέπει να στραφούμε ενδεχομένως στο παρελθόν για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στο σήμερα. Προβλήματα τα οποία μας απασχολούν, προβλήματα τα οποία όμως μπορεί να έχουν και πνευματική ρίζα και να μας αναγκάσουν κατά κάποιο τρόπο να ανατρέξουμε στην αρχαιότητα για να δούμε τι λύσεις δίνανε πλέον στο παρελθόν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι βεβαίως κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πελώρια αυτοκρατορία από την Δύση μέχρι την Ανατολή, με κύριο εκφραστή της βεβαίως τον Μέγα Αλέξανδρο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ πέρα για να δούμε αυτή την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Και υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι την Κίνα, την Ινδία, τη Σρι Λάνκα. Και το βασικό το οποίο υπάρχει όμως ως στοιχείο είναι ότι οι λαοί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές αυτές σήμερα επιζητούν διακαώς να, αν θέλετε, αναζωογονήσουν, να επαναφέρουν τον δεσμό αυτό με το αρχαίο ελληνικό στοιχείο. Θα δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα με την βοήθεια κάποιων προσκεκλημένων που έχουμε εδώ κοντά μας. Αλλά το πιο σημαντικό στην όλη ιστορία είναι ότι κατά τους πολέμους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Συρία, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Η θησαυρή, αυτή η υπέροχη θησαυρή, η μοναδική, αν θέλετε, παγκόσμια κληρονομιά που βρίσκονται στα σημεία αυτά, καταστρέφονται από την δύναμη των πολεμικών συγκρούσεων, χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται την καταστροφή που γίνεται και ποια είναι η μεγάλη απώλεια. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα συζητήσουμε απόψε εδώ πέρα με μια πολύ καλή συντροφιά που έχουμε και θα την παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Δίπλα μου λοιπόν έχω την δόκτωρα κυρία Πολίτσα. Συγγνώμη. Κύριε Ποτίσα Γρηγοράκου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η κυρία Γρηγοράκου είναι δόκτωρε του Πανεπιστημίου Παρισίων, είναι ιστορική ερευνήτρια του ελληνιστικού πολιτισμού στην Ασία και μπορώ να πω ότι είναι και η εμπνεύστρια του θέματος όπως είναι η εκπομπή, γιατί μας προέτρεψε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σε μια περίοδο που σίγουρα χρειαζόμαστε όλοι έτσι μια αναζωογόνηση, μια αναπτέρωση του ηθικού μας. Δίπλα ακριβώς είναι ο κύριος Ηλίας Κουλακιώτης, είναι λέκτορας αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Και ο τρίτος και από τους καλεσμένους μας είναι ο κύριος Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βέβαια, η παρέα μας θα μεγαλώσει λιγάκι, γιατί θα πάμε και στη Γαλλία αλλά και στο Ουσμπεκιστάν. Και γιατί εκεί? Γιατί μας περιμένουν δύο εξαιρετικοί διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν καταφέρει να κάνουν ανασκαφές, να βρουν πόλεις διαμάντια του αρχαίου ελληνιστικού πολιτισμού και θα μας μιλήσουν για αυτές τις ανασκαφές που γίνονται εκεί πέρα, πάντα όμως με τις καταστροφές σε ό,τι συμβαίνει τέλος πάντων μέχρι στιγμής στη Συρία, στο Αφγανιστάν, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πρωτού ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όμως, θέλω να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο της αποτύπωσης γενικότερα του ελληνισμού και της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού. Κυρία Γρηγοράκου, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Θέλω να μου πείτε, μέχρι πού φτάνει τελικά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, χωρίς καμία όμως πρόθεση να δείξουμε το εθνικιστικό κομμάτι. Εδώ πέρα μιλάμε καθαρά για έναν πολιτισμό ο οποίος διέπρεψε. Ιστορική, δεν κάνουμε. Προφανώς. Γι' αυτό και είναι σημαντικό σήμερα, μιλάμε στοιχεία. Όπως είπατε, αρκετά μακριά στην Ανατολή. Βέβαια, συγκεκριμένα μέχρι την Ινδία. Όμως, αφού το θέσατε έτσι στην αρχή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια περιοχή στην Κίνα που λέγεται Γιουνάν και όλοι ξέρουμε ότι είναι το όνομα είτε Ιωνία είτε με τη σημερινή έννοια Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι όταν ήρθαν οι Κινέζοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, είχαν ζητήσει από Έλληνες επιστήμονες να ανατρέξουν σε συγγραφείς της αρχαιότητας ή να κάνουν έρευνα να δούνε γιατί αυτή η περιοχή ονομαζόταν Γιουνάν. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και τώρα τελευταία βρέθηκε και μία πολιτεία στην Κίνα και το διαβάσαμε αυτό. Στην Κίνα. Μια περιοχή. Εκεί σε αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα μέχρι εκεί να έχουν φτάσει οι Έλληνες της αρχαιότητας, αλλά τα βασικά στοιχεία οπωσδήποτε είναι μέχρι την Ινδία. Αυτά έχουμε σαν ιστορικά στοιχεία. Αυτά ευθύνονται σε ό,τι αφορά βεβαίως ελαφρώς το νότιο κομμάτι. Πιο ψηλά προς το Αφγανιστάν, στις περιοχές που είναι λίγο πιο κοντά στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι, εκεί είμαστε μέχρι το Τατζικιστάν, το σημερινό Τατζικιστάν, όπου έχουμε την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη και το Κυργιστάν. Αλλά ο θρύλος του Αλεξάνδρου, η λατρεία του Αλεξάνδρου έχει φτάσει πολύ πιο μακριά και όπως είπατε και στη Σρι Λάνκα και στην Ινδονησία. Mm-hmm.
Αν θυμάστε, έχουμε κάποιους, στην Ινδονησία σας είχα πει τότε, ναι. Το πάλι ποτέ, ότι έχουμε καινοτάφιο του Αλεξάνδρου στην Ινδονησία, που έφεραν το θρύλο του εκεί οι Άραβες βασιλείς, οι οποίοι μάλιστα θεωρούσαν τον εαυτό τους, ή μάλλον έλεγαν ότι είναι απόγονοι του Αλεξάνδρου για να θεοποιηθούν. Αυτό για να πούμε ότι στην πραγματικότητα και με αρχαιολογικές ανασκαφές, με αρχαιολογική τεκμηρίωση, ξέρουμε μέχρι την Ινδία. Όχι ο ίδιος ο Αλέξανδρος, βέβαια και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, αλλά περισσότερο τα ελληνοβακτριανά και ινδοελληνικά βασίλεια, με το Μέναντρο και τους άλλους βασιλείς, τα οποία κράτησαν τρεις αιώνες στην Κεντρική Ασία και άλλους τρεις βέβαια, τρεις ακόμα στην Μέση Ανατολή. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα δούμε και βεβαίως την επιρροή που έχει ασκήσει ο ελληνικός πολιτισμός στην τέχνη. Αυτό και ιδιαίτερα σημασία. Μέχρι το βάθος της Ασίας. Θέλω να υπενθυμίσω βεβαίως σε όλους εσάς που παρακολουθείτε από το σπίτι την εκπομπή αυτή, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω της Νόβα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή αυτή στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στην οθόνη, στο email, αλλά μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε για παρεμβάσεις ζωντανά τηλεοπτικά μέσω του Skype. Τη διεύθυνση την συγκεκριμένη θα τη δώσουμε σε λίγο στον αέρα, σε περίπτωση που θέλετε κάποιος από εσάς να επικοινωνήσει μαζί μας για να έχουμε κάποια ζωντανή παρέμβαση στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα αμέσως να δούμε λίγο το θέμα της εκπομπής απόψε σε ένα πρώτο εισαγωγικό ρεπορτάζ που φτιάξαμε για εσάς. Πάμε. Μέγας Αλέξανδρος, ο λαμπρότερος και ίσως ο πιο ενιγματικός στρατιλάτης όλων των εποχών. Στα 14 του χρόνια πολεμιστής, στα 20 του βασιλιάς της Μακεδονίας και 10 χρόνια μετά κυβερνά μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου. Ο μέγας στρατιλάτης γεφύρωσε με την εκστρατεία του την Ανατολή με τη Δύση, από τους ελαιώνες της Ελλάδας ως τα παλάτια της Ινδίας και άλλαξε για πάντα τον αρχαίο κόσμο. Έκανε την Ελλάδα να ταυτιστεί με την τότε οικουμένη και μεταλαμπάδευσε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή. Όσο ήταν στη ζωή, λατρεύτηκε σαν Θεός. Η καλλιέργειά του, η ευγένεια, η εκπαίδευσή του από τον μεγάλο δάσκαλο Αριστοτέλη, αλλά και η ανδρεία του, η δίψα του για δόξα, η μαχητικότητά του, έκανε όλους τους κατακτημένους λαούς να τον θαυμάζουν, να τον σέβονται και να του αποδίδουν θεϊκές τιμές. Αμέσως μετά το θάνατό του γίνεται μυθικό πρόσωπο από την Ινδία μέχρι τον Ατλαντικό, ακολουθώντας διαφορετικά πρότυπα σε κάθε λαό. Στην επική τους ποιήση, οι Πέρσες, εναντίον των οποίων κινήθηκε στην ουσία ο Αλέξανδρος, εκθιάζουν τον μεγαλειώδη χαρακτήρα του σπουδαίου Έλληνα στρατιλάτη. Ακόμα και στις μέρες μας, φυλές στα βάθη της Ανατολής υποστηρίζουν και μιλούν για ελληνική καταγωγή, ενώ φυλή του Πακιστάν τον έχει θεοποιήσει και πιστεύει πως μια μέρα θα γυρίσει πίσω ως άλλος Μεσσίας. Ο Αριανός για τον Αλέξανδρο χαρακτηριστικά είχε πει: «Όσο για μένα, νομίζω ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε καμία φυλή ανθρώπων, καμία πόλη, ούτε καν κάποιος άνθρωπος, στον οποίο να μην έχει φτάσει η φήμη του Αλέξανδρου. Γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται ότι ένας ήρωας, εντελώς διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χωρίς θεϊκή μεσολάβηση». Αυτά εν ολίγης για το θέμα της απόψινής εκπομπής. Σαφώς ο Μέγας Αλέξανδρος αποτελεί το βασικό, αν θέλετε, στοιχείο στην εκπομπή μας, αλλά γύρω του έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν το σήμερα. Και όταν λέμε το σήμερα, πρέπει πολλές φορές να εξετάζουμε το παρελθόν για να μπορούμε να διδασκόμαστε και να ερχόμαστε να δίνουμε λύσεις στη σημερινή εποχή. Μιας και έδωσα το λόγο σας, κυρία Γρηγοράκου, θα περάσω λίγο στον κύριο Κουλαγιώτη. Κύριε Κουλαγιώτη, παρατηρούμε ότι η ιστορία διδάσκει και βλέπουμε ότι πολλά από τα ευρήματα που υπάρχουν σε όλη την Μέση Ανατολή, στα βάθη της, μας δείχνουν στοιχεία τέτοια τα οποία φανερώνουν έναν πολύ εξελιγμένο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός προφανώς κάπου δημιουργήθηκε, πήρε κάποιες βάσεις. Ξεκίνησε από την Μακεδονία και έφτασε εκεί πέρα ή εξελίχθηκε στην πορεία του Αλεξάνδρου προς τα εκεί. Ο πολιτισμός που μπορεί να τεκμηριωθεί στην Ανατολή σίγουρα έχει πολλά στοιχεία τα οποία ξεκίνησαν από την Μακεδονία και από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο, διότι και η Μακεδονία είχε ένα πολύ δημιουργικό παρεδώσε με τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Επομένως, τα πρότυπα τα οποία, αν θέλετε,
οδηγήθηκαν από τον κυρίως ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα από τη Μακεδονία στην Ανατολή, είχαν ήδη αναπτυχθεί στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η πόλη. Η πόλη όπως την γνωρίζουμε, καθώς την βλέπουμε στην κατάσταση των ερειπίων που είναι τώρα και όπου μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία της, όπως την αγορά της, το θέατρό της, τα γυμνάσια. Αυτά είναι χαρακτηριστικά δηλαδή τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα. Ακριβώς. Από την τότε... Είναι τα χαρακτηριστικά της πόλεως ελληνικού τύπου, που είναι το μοντέλο το οποίο χάρη στη δράση του Αλέξανδρου και αυτών που τον μιμήθηκαν και ακολούθησαν την πολιτική του, μεταλαμπαδεύτηκε αν θέλετε στην Ανατολή. Για να μην φαινόμαστε και δείχνουμε μια άλλη εικόνα προς τα έξω, προφανώς ο ελληνικός πολιτισμός όμως δεν ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήταν τόσο αναπτυγμένος. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχαν έντονα χαρακτηριστικά τα οποία μεταλαμπαδεύτηκαν είτε από την Ινδία είτε από την Κίνα, όπως είπατε κυρία Γρηγοράκου. Το ερώτημα είναι κοινό για όλους σας. Ναι. Μια και μιλούσα πριν, μπορώ να συνεχίσω λέγοντας ότι υπήρχε ένα πηγενέλα, ένα παρεδόσα μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος, αν θέλετε, διεύρυνε τον χώρο στον οποίο ήταν ήδη εγκαθιδρυμένος και αναπτυγμένος. Εννοώ με αυτό την Μικρά Ασία και κάποιες παράλληλες περιοχές στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η δράση λοιπόν του Αλέξανδρου αυτό που έκανε ήταν να δώσει περισσότερο χώρο για να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε ήδη αναπτυχθεί στην Ελλάδα από αυτούς που υπήρξαν πριν τον Αλέξανδρο. Αν θέλετε, η σημαντική του συμβολή ήταν ότι αναγνώρισε την αξία αυτού του μοντέλου. Τώρα, σίγουρα υπήρχαν πόλεις στην Ανατολή, πολύ παλιά.